Αυτά τη στάθη μυστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, επειδή είναι κάτι το οποίο βαραίνει το σημερινό πολιτικό σύστημα, εκτός από τους προηγούμενους, υπάρχει μία εκκρεμότητα από το 2010. Είναι η έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του άρθρου 70 του νόμου 3883, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Βενιζέλου, με τον οποίο νόμο καταργήθηκε ο θεσμός των αντισταθμιστικών, πλην όμως έμεινε αυτή η εκκρεμότητα της υπουργικής απόφασης προκειμένου να ρυθμιστεί ο τρόπος υλοποίησης των οφειλόμενων αντισταθμιστικών. Αυτή λοιπόν η υπουργική απόφαση ακόμα δεν έχει έρθει, δεν έχει υπογραφεί, παρόλη την απάντηση που έδωσε σε ερώτημα που κάναμε 4 βουλευτές Δημοκρατικής Αριστεράς από τις 2 Ιουνίου του 2011. Αναφέρει σε απάντηση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης, η έκδοση το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 87 του 3883, μετά από λεπτομερείς διαβουλεύσεις με τους φορείς αμυντικής βιομηχανίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα παρουσιαστεί στην αρμόδια και την Βουλευτική Επιτροπή πριν την έκδοση της απόφασης. 2 Ιουνίου του 2011. Αυτή η απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Να σας πω κάτι άλλο. Τι περιλαμβάνεται στην ερώτηση αυτή. Από τον Μάιο του 2011. Ποιο είναι το ύψος των αντισταθμιστικών την τελευταία 30 ετία. Δεν υπάρχουν στοιχεία της 30 ετίας γιατί είναι 20 ετής η ισχύς των αντισταθμιστικών, αλλά και πάλι δεν έχουμε ακριβή ποσό αντισταθμιστικών. Αυτά είναι τωρινά. Και υπάρχει και το άλλο το οποίο δεν είναι γνωστό. Για να δείτε το τι ζημιά γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει στο νόμο 2919 του 1, υπάρχει διάταξη ότι για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσό 1% επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό διατίθεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Έλα. Το 1% πρέπει να διατίθεται προκειμένου να γίνεται έρευνα όχι μόνο σε εξοπλιστικά, αλλά γενικότερα προκειμένου να αναπτύσσονται. Για το σινεμά είναι. Σας πληροφορώ η απάντηση του Υπουργού Παιδείας και της ΓΕΓΕΤ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, λέει ότι δεν τα έχουμε δει αυτά. Μάλιστα. Τα χρήματα μέχρι τώρα. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει για το τωρινό πολιτικό σύστημα. Τι έχει γίνει για τα αντισταθμιστικά, πόσα είναι, ποιοι τα ανέμονται, και αν έχουν δοθεί για μίζες και τα λοιπά.